Γεια σας, έχουμε τον κύριο Κυριάκο Τοψίδη, έναν από τους παλιούς προέδρους του Συλλόγου Τρακιωτών Βρυξελών, έναν από τους προέδρους που από ό,τι μάθαμε είχε πολύ πετυχημένη και ουσιαστική παρουσία στον Σύλλογο. Κύριε Τοψίδη, πείτε μας πόσα χρόνια ήσασταν πρόεδρος στο Σύλλογο και τι θυμάστε από τα έργα που έγιναν και από τα σημαντικά πράγματα τότε. Λοιπόν, Κώστα, τώρα μου γυρίζει μερικά χρόνια πίσω. Να γυρίσω τις αναμνήσεις μου, τις ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, διατέλεσα πρόεδρος από το 2005 μέχρι το 2015. 10 χρόνια ακριβώς. Τότε που ανέλαβα πρόεδρος, ο Σύλλογος είχε δημιουργηθεί από το 1980, αλλά κατά τη διάρκεια της δικιάς μου προεδρίας, σαν πρωταρχικό σκοπό, είχαμε τη συγκέντρωση περισσότερων παιδιών, την δυνάμωση του Συλλόγου από μέλη, όπου είχαμε φτάσει σε ένα διάστημα να είχαμε γραμμένες 130 οικογένειες. 130 οικογένειες σημαίνει γύρω στα 500 μέλη. Καταφέραμε και κάναμε 3 χορευτικά, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, και συγχρόνως να κάνουμε συχνές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις των Θρακιωτών ήταν εκτός από αυτό που γινόταν μέσα στο χώρο του Συλλόγου, κάναμε και μια μεγάλη εκδήλωση τα Χριστούγεννα, όπου είχαμε μια πληθώρα κόσμου, μιλάμε για 1200 άτομα περίπου. Έλληνες από όλο το Βέλγιο και Βέλγους, Βέβαια, Θρακιώτες πρώτα, Έλληνες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, καλεσμένοι και οι υπόλοιποι σύλλογοι. Και όπως ο Σύλλογος Θρακιωτών έκανε εκείνη την εποχή, εκείνο το μήνα μόνο γιορτή, είχαμε μεγάλη επιτυχία, γιατί είχαμε συμμετοχή και από άλλους συλλόγους. Στα υπόλοιπα των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ήταν ότι επενδύσαμε πολύ στη δημιουργία της Ομοσπονδίας Τραγικών Συλλόγων, όπου ήμασταν και μέλη. Είχαμε μια συχνή επικοινωνία και καλή επικοινωνία και με τους άλλους συλλόγους της Ευρώπης. Εδώ είχαμε τρομερή συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελών, είχαμε συνεργασία με τους υπόλοιπους ομογενείς συλλόγους και γενικά ενδυναμώσαμε τον ελληνισμό στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Και σήμερα γιορτάζει ο Σύλλογος 40 χρόνια δραστηριότητας και τα γιόρτασε με μια πολύ σημαντική και συγκινητική όντως εκδήλωση με το Μανεκέν Πίσω να ντύνεται Θρακιώτες. Πείτε μου πώς αισθανθήκατε εσείς, ένας άνθρωπος που ζείτε εδώ, είστε επιχειρηματίας από τους, να το πούμε, από τους μεγαλύτερους των Βρυξελών, εκεί δίπλα, στην περιοχή της Grand Place της πλατείας. Πώς αισθανθήκατε εσείς? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ένιωσα μια υπερηφάνεια, πραγματικά υπερηφάνεια, που ο Δήμος των Βρυξελών δέχτηκε να συνεργαστεί με το σύλλογό μας, και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του ΔΣ, του καινούργιου ΔΣ, τα οποία διοργάνωσαν όλη την εκδήλωση και την έκαναν πάρα πολύ καλά και τέλεια. Αισθάθηκα περήφανος και θαυμασμό, βέβαια, για όλους εμάς, γιατί το να ντυθεί το Mannequin Peace, που είναι κάτι το παραδοσιακό για τους Βέλγους και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα από τα τουριστικά θέρετρα των Βρυξελών. Δεν υπάρχει. Είναι το σύμβολο, το σύμβολο των Βρυξελών. Το σύμβολο των Βρυξελών. Δεν μπορεί να υπάρξει περαστικός από το κέντρο και την κρυσή πλατεία των Βρυξελών αν δεν περάσει από εκεί. Πραγματικά ένιωσα μεγάλη περηφάνεια σήμερα, που έστω και για μια μέρα ντύθηκε το Mannequin Peace με την θρακιώτικη στολή, και είχαμε τόσο πολύ κόσμο που θα περάσει, ας πούμε, στις εφημερίδες, θα περάσει στις τηλεοράσεις, και γίνεται μια τρομερή προβολή και του συλλόγου μας εδώ των Βρυξελών, αλλά και συγχρόνως της Τράκης. Επειδή ξέρω ότι έχετε άποψη και έχετε συγκεκριμένη άποψη, θέλω τελειώντας να μου πείτε τι περιμένετε εσείς και τι θα θέλατε από την εκάστοτε πολιτεία, από την Ελλάδα, να προσέξει όχι μόνο για το Σύλλογο Θρακιωτών Βρυξελών και τους Έλληνες των Βρυξελών και του Βελγίου, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Να πούμε εδώ ότι κατάγεστε από τη Νέα Βίσα Ορεστιάδας. Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από τη Νέα Βίσα Ορεστιάδος. Είμαι περήφανος που έρχομαι από αυτό το χωριό. Από το χωριό με ανθρώπους εργατικούς, όπου εκεί πήραμε την πρώτη εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε, και με αυτά τα εφόδια βγήκαμε στο εξωτερικό. Από την εμπειρία μου, εκείνο που θα ήθελα από την πολιτεία είναι να στηρίξει και τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουμε ανάγκη την πολιτεία. Έχουμε ανάγκη την πολιτεία για να οργανώσουμε πολλά πράγματα, όπως τα σχολεία, τους συλλόγους. Κάποτε που δουλεύαν όλα πάρα πολύ καλά, η πολιτεία ήταν κοντά μας. Τώρα δυστυχώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
και θα πρέπει ο τοπικός ελληνισμός με δικά του έξοδα να διατηρήσει σχολεία, να διατηρήσει συλλόγους κτλ. Εμείς θέλουμε την πολιτεία δίπλα μας και κάποια βοήθεια οικονομική όσο γίνεται. Αυτό όσον αφορά τον ελληνισμό εδώ των Βρυξελών. Κατά υπόλοιπα οι Έλληνες ακόμα είναι θερμοί, έχουν ανάγκη από τον ελληνισμό, βοηθάνε όσο μπορούν, αλλά στα μεγάλα θέματα έχουμε ανάγκη να μας στηρίξει η πολιτεία. Όσον αφορά την πατρίδα μου, επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνω και πραγματικά με λυπεί αυτή η κατάσταση που βλέπω, γιατί βλέπω ότι ο Βόρειος Εύρος γενικά γίνεται ένα γυροκομείο, θα ήθελα η πολιτεία να σκεφτεί και τον Εύρο αλλά και όλη τη Θράκη. Να σκεφτεί αυτή την περιοχή, αυτή τη φημισμένη με τους σπάνιους ανθρώπους, τους καλόκαρδους ανθρώπους της Θράκης, τους εργατικούς ανθρώπους. Να σκεφτεί αυτή την περιοχή, να βοηθήσει σε επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις και να βλέπουμε τους νέους να μην φεύγουν μόλις τελειώνουν το στρατικό και να αφήνουν τον τόπο του σπίτου πίσω. Γιατί σε μερικά χρόνια δυστυχώς δεν θα θέλουμε ούτε και εμείς να πάμε, γιατί θα υπάρχει μόνο ερημιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Για την κουβέντα. Εγώ